κόσμου της Καλαμαριάς και να φέρουν αυτό το σκάφος πάλι στη θέση του. Γιώργη, κάποια αυτό μηνύματα για σένα. Ότι εμείς πατρονάρουμε τον Απόλλωνα. Πατρονάρουμε την ιστορία του Απόλλωνα που επιβάλλεται από τις αδικίες που δέχτηκε να βρεθεί πάλι στη θέση του. Να μην επαναλαμβάνουμε. Καλύτερα να μην έπαιζε στα πρωταθλήματα και να ήταν πάλι στη θέση του. Ακριβώς. Κάποιοι λόγοι το φέρανε εδώ, μη αγωνιστικοί λόγοι το φέρανε από εδώ. Από συγκυρίες και εξωγωνιστικούς λόγους βρίσκεται ο Απόλλωνα εδώ. Απόλλωνα στη Δέλτα Εθνική είναι από μη αγωνιστικούς. Όφιλε η πολιτεία να το φέρει πάλι με μη αγωνιστικούς. Μα γι' αυτό κάποιες δηλώσεις που μας έκανε ο κύριος Χαραλαμπίδης στην εκπομπή μας. Αλλά δεν θελήσαμε να τις εξωτερικεύσουμε, να τις δημοσιοποιήσουμε. Ότι μόνοι μας, λέει, αγωνιζόμαστε και πολεμούμε να βγάλουμε την ομάδα και χωρίς τη συμπαράσταση κανενός. Τα μηνύματα τα στέλνει ο κύριος Χαραλαμπίδης. Ο κύριος Αχιλλέας Χαραλαμπίδης. Ναι. Που άδικα έπεσε. Ναι. Πρέπει με κάποιον άλλο τρόπο η πολιτεία, με κάποια αναδιάρθρωση, δεν ξέρω τι, να την είχε πάρει στη θέση. Να μην δεχόταν να πέσει ο Απόλλων εδώ. Μπράβο, να κάνουν ειδική ρύθμιση. Σωστά. Είναι Γιώργη, ντροπή για οικονομικούς λόγους να παίζει μια ομάδα όταν κάποιος. Λίγο τώρα κάποια μηνύματα που σε αφορούν. Οκ. Λοιπόν, λέει, με ποια διοίκηση καταχρεώθηκε και χρεοκόπησε και βούλιαξε η ψημή, κύριε, λέει. Τολμάτε να το σχολιάσετε. Με την απερχόμενη διοίκηση, η οποία έφερε σε συνέλευση θέμα έγκριση δανείων. Πρόεδρο της απερχομένης ποιος ήταν, κύριε Χαριτονίδη? Δεν θέλω να μιλάω, Γιάννη, ποιος ήταν ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος της απερχόμενης διοίκησης, ο κύριος Γραμμένος, έφερε την ένωση σε χρεοκοπία γιατί έφτασε στο σημείο ιστορικά να ζητήσει να πάρει δάνειο. Το δάνειο λέει πολλά. Εσείς αντίθετος με τη λήψη αυτού του δανείου, φαντάζομαι. Ήμουν στη συνέλευση και είπα τους λόγους για τους οποίους δεν έπρεπε η Ένωση να φτάσει σε δανεισμό. Nice. Και ποιος τρόπος υπήρχε να βοηθηθεί η Ένωση. Όπως και τώρα υπάρχουν τρόποι να βοηθηθεί. Nice. Εγώ δεν σημαίνει ότι λέω εκλογές, πρέπει να γίνουν εκλογές. Οι ίδιοι μπορούν να κάθουν κάτω γιατί το σκάφος είναι βυθισμένο. Ναι, αλλά ένα μήνυμα είπε εδώ, Γεώργιο, ότι στερείται σοβαρότητος να τα μηδενίζεις όλα και να λες ότι δεν λειτουργεί τίποτα στην Ένωση. Στερείται ο κύριος Γραμμένος προχτές που παρευρέθης στο Συμβούλιο της Τετάρτης. Θα τα πούμε αυτά. Συγγνώμη. Είπε ότι είναι κορώνες και δεν είναι σωστό δηλαδή να λέμε ότι δεν λειτουργεί τίποτα στην Ένωση και όλα είναι μηδενισμένα. Οι κύριοι έχουν καιρό να πάνε με στην Ένωση. Πηγαίνουν μόνο στα διοικητικά συμβούλια και υπάρχει μια αντιπαλότητα για την οποία θα πούμε παρακάτω. Έχω να πω ότι στην Ένωση έγιναν προσπάθειες από το παρελθόν και πέτυχαν κάποια πράγματα. Σήμερα όμως είναι στο τέλμα της η Ένωση. Και η μορφή δίνεται στην απερχόμενη διοίκηση γιατί είναι στο τέλμα. Γι' αυτό η αντιπολίτευση ζητάει να πάρει την Ένωση και να φέρει μια αλλαγή. Εγώ λέω να γίνει μια απαλλαγή από μια κατάσταση η οποία ζημιώνει την Ένωση και την υποβαθμίζει. Γιατί είναι ντροπή η Ένωση να έχει διοικούσα επιτροπή. Το είπαμε, το λέμε συνελεύσει. Αν κάποιοι μας παίρνουν και μας βγάζουν έξω, μας βγάζουν γιατί δεν θέλουν να πούμε αυτούς τους κυρίους που λένε τις αποφάσεις προέδρων πρωτοδικών, τις παράνομες, παράτυπες. Και να αποπροσανατολίζουν τα σωματεία. Εννοεί, συγγνώμη, στη Γενική Συνέλευση της ψημή που σε έβγαλε ο κύριος Ψωμιάδης έξω από την αίθουσα, Γιώργη. Ναι, χωρίς να πάρω το λόγο από τον πρόεδρο, είπα, κύριε. Μα παρενοχλούσες και διέκοπτες συνεχώς τον κύριο Γραμμένο, ρε Γιώργη. Είπα τον πρόεδρο, κύριε, τον ομιλούντα, δεν μπορεί να μας κοροϊδεύεις με τη λέξη είναι παρατυπίες ή παρανομίες. Έχεις μια ιδιότητα. Ναι. Στην επαγγελματική σου καριέρα. Γιατί λες σε μας ψέματα? Η δικαστική απόφαση που την έχουμε εδώ πέρα μιλάει για παρανομία από τον πρόεδρο πρωτοδικών. Ήτανε παράνομη η ενέργεια κάποιων κυρίων που ψήφισαν. Μάλιστα. Γιατί λες παράτυπη? Και αυτή η απόφαση σε έδινε το δικαίωμα, επειδή είσαι γνώστης του αντικειμένου που λέγεται δικηγορία, να έκαμνες και νέα αίτηση και να συντομευόταν η τακτική δικάσιμος. Να μην την είχαμε τώρα Σεπτέμβριο. Να την είχαμε τη δικάσιμο το Μάιο ή τον Ιούνιο. Σήμερα το να γίνουν, να βγει μια απόφαση δικαστηρίου, πάλι θα έχουμε εκλογές μέσα στον Ιανουάριο. Τι είναι, ντροπή δεν είναι που θα σταματάνε τα πρωταθλήματα? Nice. Δεν βλέπουν τι γίνεται. Θα γίνει και καμιά έσταση από κάποιους άλλους και θα είμαστε όλοι με διοικούσες. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τι είναι, μηδενισμός? Nice. Μηδενισμός είναι όταν πας και δίνεις ένα δελτίο και το καταθέτεις με 15 ευρώ
το email της Θεσσαλονίκης με το email των Αθηνών κάνει 7 μέρες. Κάποιος δεν πρέπει να βάλει μια τάξη εκεί, στο προσωπικό. Οι αντιπαλότητες που γίνονται, από ποιον γίνονται. Μάλιστα, σωστά. Ένα άλλο μήνυμα που βλέπω εδώ, Γεώργη, αρκετή ώρα. Κύριε Χαριτονίδη, λέει, προχωρήστε με συνδυασμό νέων ανθρώπων για καλύτερες μέρες στην Επισημή. Τα σωματεία ζητούν να τα απαλλάξετε από παρατάξεις που διασπούν τον αθλητικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Πολύ σωστό και εύστοχο το μήνυμα αυτό. Έχω να πω τους φίλους ότι εγώ πέρασα από ενώσεις, είχα θετικές και αρνητικές καταστάσεις. Ναι. Τους πληροφορώ ότι δεν έχω κανένα στόχο και κανένα σκοπό να μπω σε διοίκηση της Ένωσης, αλλά έχω στόχο και σκοπό να απαλλάξω την Ένωση από αρρωστημένες καταστάσεις. Και μάχομαι και την ενεργοποιημένος παράγοντας, που κάποιοι άλλοι φοβούνται να βγουν. Τους λέω, πρέπει να μπείτε μπροστά, να έρθει το σκάφος στην ευθεία του. Η χρέωση είναι μεγάλη, είναι 500.000. Προχωρήστε, βρέστε τρόπους. Πήγα εγώ συμβούλιο και απογοητεύτηκα. Δεν είναι συμβούλιο αυτά να καθυβρίζει ο ένας τον άλλον. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Επειδή υπήρξαν ύβρις, Γεώργιες, στο συμβούλιο. Γιάννη μου, όταν βρεις ένα συμβούλιο και λέει ήρθες εσύ να λύσεις τα προβλήματα της μπάλας που τη βλέπεις σαν Γκαζοντενεκέ. Αυτά γιατί δεν τα λένε. Γκαζοντενεκέ. Ναι. Ποιος το είπε αυτό, Γκαζοντενεκέ? Λέει ο κύριος γραμμένος, τον κύριο Νικολόπουλο. Τον απεκάλεσε Γκαζοντενεκέ. Ναι, εγώ δεν το διάβασα αυτό που θανάρε, δηλαδή, Γεώργιε. Δεν έχουμε σεβασμό ο ένας σύμβουλος ο διορισμένος στον άλλο σύμβουλο το διορισμένο. Αυτά γιατί αποσιωπώνται από τα μέσα. Μα με συγχωρείς, εγώ αυτό δεν το διάβασα γιατί από πουθενάρε, Γεώργιε. Έχουμε την εμπειρία να σταματάμε τους δημοσιογράφους από κάποια γεγονότα. Δεν δημιουργείται μια προσωπική έχθρα. Γεώργιε, συγγνώμη, μήπως. Δεν θέλουμε να έχουμε προσωπικές έχθρες. Να κάνω μια παρατήρηση. Μήπως ο κύριος Γραμμένος το είπε ενθερμό και ήδη το έχει μετανιώσει και ίσως ενδόμηχα θα ήθελα να ζητήσει συγγνώμη για αυτή την απαράδεκτη έκφραση. Γκαζοντενεκέ μπορούσε να πει αυτό που σκέφτεται με κάποια άλλη φράση. Γιάννη, τώρα το Γκαζοντενεκέ είναι πολύ βαριά έκφραση. Και δεν ταιριάζει, φαντάζομαι. Συγγνώμη, να τελειώσω, ρε Γιώργο. Στο είδος και στη μόρφωση του κυρίου Γραμμένου. Γκαζοντενεκέ σημαίνει τενεκές ξεγάνωτος. Το είπε στον κύριο Νικολόπουλο. Δεις και τρεις. Γιατί το είπε? Να τον υποβαθμίσει. Εγώ δεν τον ξέρω τον κύριο Νικολόπουλο. Και εγώ δεν τον γνωρίζω τον κύριο Νικολόπουλο. Είναι ένας παράγοντας από κάποια ομάδα. Αλλά όταν παρευρισκόμαστε εκεί και ακούμε τέτοιες κουβέντες, λέμε από εκεί πέρα πώς το σκάφος να προχωρήσει. Να έχει ανάταση. Ναι, ναι, ναι. Σε παρακαλώ, γιατί αυτά αποσιωπώνται από κάποιους δημοσιογράφους που έρχονται εκεί μέσα και ακούνε τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γράφονται τα πράγματα καθ' υπόδειξη. Δηλαδή, εγώ πρέπει να καταγγέλω αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται, εγώ πρέπει να καταγγέλω ότι οι τουαλέτες δεν έχουν καπάκια. Μισό λεπτό. Ή καζανάκια. Εδώ, μια εφημερίδα, ο φίλτατος ο Γιάννης ο Γιάνκας εδώ στη στήλη του με το φακό του Γιάννη. Λέει, πώς θα μηδενίζω. Ποιος αξιωματούχος παράγοντας αγόρασε χλιδάτο καπάκι για την τουαλέτα της Επισημής? Ναι, εγώ πήρα ένα καπάκι και το πήγα. Είναι ντροπή πάλι. Δεν είχε η Επισημή καπάκι στην τουαλέτα? Γιάννη, αυτό είναι πλήρη απαξία, Γιώργη. Δεν παίρνουμε τη λέξη Επισημή. Η Επισημή είναι οντότητα. Τα γραφεία της Ενώσεως, τέλος πάντων. Κάπου οι υπάλληλοι. Δεν είχαν δηλαδή ένα καπάκι τουαλέτας. Βρίσκονται σε μια κατάσταση. Δουλεύουν 8 ώρα, 10 ώρα. Δηλαδή τι, αυτό είναι μηδενισμός? Αυτό είναι κατάγεια όμως, Γιώργη. Είναι μηδενισμός. Το γραφείο του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατετημένο. Κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί και μέσα ένα άλλο που αν το πάρει έτσι σηκώνεται. Οι σύμβουλοι πρέπει να κάθονται σε καρέκλες περιοπής. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι σε άλλη καρέκλα και να δίνει το λόγο και να υπάρχει σοβαρότητα. Αυτές οι κουβεντούλες είναι για αλλού. Είναι μικροαπειλές. Το θέμα είναι ότι βουλιάξαν το καράβι. Το καπάκι της τουαλέτας από πού το αγόρασες, Γεώργη? Από κατάστημα ειδών υγιεινής, φαντάζομαι. Τώρα, Γιάννη, αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε. Αυτό δεν δείχνει ο Και πώς εσύ, συγγνώμη, δίδεις ότι δεν έχει καπάκι εκεί η τουαλέτα? Όχι, με κάνει εντύπωση. Και καζανάκι αυτό δείχνει κατάντια. Και καζανάκι δεν έχει. Τι σημαίνει αυτό? Πάρε και ένα υδραυλικό την άλλη φορά, ότι με το καζανάκι. Οι επόπτες, ό,τι υδραυλικές συνεργασίες έχουν, να τις φτιάξουν. Δεν είναι για κουτσομπολιό, οι υπάλληλοι δεν θα αγοράσουν. Από μια λεπτομέρεια, ξέρεις, για να πας σε ένα σπίτι και να δεις αν είναι καθαρό το σπίτι, πας στην τουαλέτα. Και ένα μαγαζί, ένα κατάστημα. Μια ταβέρνα θα δεις αν είναι καθαρή πηγαίνοντας στις τουαλέτες. Από εκεί και πέρα, μην πάμε στα άλλα, μην πάμε στη λέξη παρατυπία. Προκαλώ δημόσια, μην το μάθει ο δικαστής. Μάλιστα. Την απόφαση που έβγαλε και τη λέει παράνομη, με τη δικαστική απόφαση να τη λένε παράτυπη. Και να λένε δεν συνομολογήσαμε, δηλαδή δεν συνενέσαμε. Ποιος τα έλεγε αυτά, Γεώργη? Η μία πλευρά στην άλλη και εσείς η τρίτη φύγετε.
Μιλάς τώρα, συγγνώμη, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που. Μιλάς την πλευρά του κυρίου Σκυζοδήμου και του κυρίου Γραμμένου. Και η τρίτη πλευρά του κυρίου Χατζηλαζαρίδη. Για να καταλαβαίνόμεθα. Η μία πλευρά με την άλλη κάνουν ένα διάλογο και έναν αντίλογο. Και από εκεί και πέρα φεύγει ο Προεδρεύων. Μάλιστα. Μένει ένας καινούριος Προεδρεύων. Ο άλλος, ο παρόν κύριος Σκυζοδήμος, φεύγω γιατί δεν μπορώ να κάθομαι με τον κύριο Χατζηλαδέ. Τότε δεν κάνετε συμβούλιο. Σηκωθείτε να μπει μια άλλη διοίκουσα επιτροπή. Πολύ σωστά. Αυτό το μήνυμα που έλεγε να βγει μπροστά. Συγγνώμη, με μια παράταξη, με ένα συνδυασμό. Παραπάνω από διοίκουσα επιτροπή δεν μπαίνω πουθενά άλλου. Να σηκωθούν να φύγουν, να μπει μια νέα διοίκουσα επιτροπή που έχει όρεξη να φέρει το σκάφος στα ίσια. Και να μπει μετά μια νέα διοίκηση. Και να σου πω και κάτι που λένε παράνομο. Τίποτα δεν είναι παράνομο όταν συμφωνούν τα σωματεία. Κάποιος είπε το δίκαιο του λαού υπερισχύει των νόμων. Μπράβο. Εντάξει? Πολύ σωστά. Και λένε δεν έχει δικαίωμα ο αθλητής να ψηφίζει. Τώρα όμως δεν έχει το δικαίωμα. Δεν είναι παρατυπή αυτό, είναι παρανομία. Και να σταματήσουν τα παιχνιδάκια. Θα είμαι πολύ αυστηρός, παρότι είμαι ενεργός παράγοντας και μπορεί να τρυπήσουν την ομάδα μου. Αλλά τους πληροφορώ ότι θα βρεθούν προεκπλήξεων αν δημιουργήσουν κατάσταση. Είναι τρίτο παιχνίδι που παίζει ο Φίνικας Πολύχνης. Δεν δέχομαι καμία μαχαιριά. Θέλω 50-50, τίποτα παραπάνω. Και ούτε θα διαμαρτυρηθώ. Αλλά δεν καταλαβαίνω από κανένα τους τίποτα. Τα κέντρα των Αθηνών που γνωρίζουν, τα γνωρίζουμε κι εμείς. Και δεν μας λένε ψέματα εδώ. Δεν θα μας λένε ψέματα. Ότι απέρχονται, Γιώργη, από κάποιες, πάμε... ότι απέρχονται από κάποιες επιτροπές. Να παρετούνται από τις επιτροπές. Πάλι για τον κύριο Γραμμένο να φέρεις. Δεν ξέρω, είτε λέγεται Γραμμένος είτε λέει Σκυζοδήμος, να τα βάλουν κάτω, να ενωθούν ή να σηκωθούν να φύγουν, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν δέχεται παρατάξεις. Οι παρατάξεις είναι με τοπικές συγκρούσεις. Υφίστανται μόνο συνδυασμοί στη διάρκεια των εκλογών, όπως λέει το καταστατικό. Μέχρι. Γιατί κρατάνε τις παρατάξεις? Δεν ήρθε εκπρόσωπος παράταξης και τον είπα: περάξτε έξω, κύριε Σκυζοδήμο. Εδώ μιλάνε τα σωματεία. Μέχρι. Γιατί έτσι είναι ο νόμος. Πρέπει να έχω πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχει στόχους, έχει σκοπούς ο κύριος προσωπικά Σκυζοδήμος. Από τη στιγμή που μας αποκάλυψε ότι πήγες και καπάκι της τουαλέτας στα γραφεία της Ένωσης, εγώ αυτό το θεωρώ κατάδια. Πληροφορώ τον κύριο που στέλνει αυτό το μήνυμα. Είναι ψευδέστατο, δεν μηδενίζω τίποτα. Χειροκροτώ ενέργειες όπως είναι η ενέργεια του κυρίου Κολτσίδα, του Λεωνίδα του Μαρεζά και του Γενικού Γραμματέα του Νεαρού που είναι από το Χαρίλα Παμινόδα. Που του κάθονται. Ναι, από το μεσημέρι και μετά κάθονται. Μπορεί το πρωί να μέχρι προχτές τον, έκρινες. Ναι. Τον κύριο Γιούρουκαλη. Τώρα συγχαρητήρια τον έκρινα. Πώς γίνεται γιατί αυτό, δεν ρε, έρχεται Γιώργη. Το πρωί. Αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος εκεί μαζί με τον διευθυντή. Αλλά το παλικάρι έρχεται από το μεσημέρι και μετά. Μάλιστα. Και έχουν να κάνουν 530 ευρώ. Οπωσδήποτε σωματεία. Πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Γρήγορα, γιατί η ουσία είναι όχι μεγάλη. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο λέει, αλλά και το πανεπιστήμιο είναι ένα μήνυμα για σένα. Σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. Βέβαια. Δεν μα το είπε. Τι σχολή σπουδάζει, τι τμήμα είσαι? Είμαι εφαρμοσμένη πληροφορική στο Μακεδονία στο πανεπιστήμιο. Προηγμένο. Εδώ Θεσσαλονίκη, έτσι. Εδώ Θεσσαλονίκη. Έτος, εξάμηνο. Δεύτερο έτος. Δεύτερο έτος, έτσι. Έτος, ναι. Συγγνώμη, τέταρτο εξάμηνο. Τρίτο εξάμηνο. Τρίτο εξάμηνο. Σου ευχόμεθα κάθε επιτυχία και με τις σπουδές σου, Ζαφύρη. Με το καλό να πάρεις και το πτυχίο, να αποκατασταθείς οικονομικά και αθλητικά. Ο Απόλλωνας λέει: έχει φιλάθλους όχι μόνο στην Καλαμαριά ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά παντού λέει. Απόλλων Πόντου και παντού. Συμφωνούμε κι εμείς. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα για το κλείσιμο της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι.